Υπόθεση απειλών εναντίον διευθύντριας Δημοτικού Σχολείου για τα μέτρα της πανδημίας διερευνά η αστυνομία στην Πάφο. Ύποπτος πατέρας μαθητής συνελήφθη πριν από λίγο. Η Εμμανουέλα Ζωνιά έχει λεπτομέρειες. Εμμανουέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νικήτα. 32χρονο πατέρα μαθητή που φοιτά σε Δημοτικό Σχολείο σε κοινότητα της Πάφου συνέλαβε απόψε η αστυνομία, ο οποίος αναζητείται ως ύποπτος για απειλές εναντίον της διευθύντριας του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η διευθύντρια κατήγγειλε χθες ότι 32χρονος, που φέρεται να μην συμφωνεί με τα μέτρα κατά της πανδημίας στα σχολεία, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τη γραμματεία του σχολείου και απέτησε από την υπάλληλο να συνομιλήσει με τη διευθύντρια. Η υπάλληλος του ανέφερε ότι την δεδομένη στιγμή η διευθύντρια δεν μπορούσε να μιλήσει και τότε αυτός φέρεται να απείλησε ότι θα πήγαινε στην οικία της διευθύντριας και θα προκαλούσε κακό στο σύζυγο και τα παιδιά της. Σύμφωνα με την παραπονούμενη Νικήτα, το συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινωνεί συχνά με το σχολείο στο οποίο φοιτά ο γιος του, απαιτώντας και απειλώντας για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τις πρόνοιες του διατάγματος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό. Εναντίον του 32χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και πριν από λίγο συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Νικήτα. Εμμανουέλα Ζουνιά, σε ευχαριστούμε.